Είμαι η Γεωργίου Δήμητρα, με φωνάζουν Ντέμι. Είμαι 34 ετών. Έχω έρθει στο MasterChef γιατί θέλω να είμαι η πρώτη vegan γυναίκα MasterChef. Έχω αποφασίσει να φτιάξω μια κρεμμυδόσουπα γαλλική σε vegan δική μου εκδοχή. Έχω πολύ κρεμμύδι να καθαρίσω, θα κλάψω λίγο. Φοράω πάντα ροζγάντι, γιατί πιστεύω στις υπερδυνάμεις των γυναικών. Άντε, Ντέμι, τελείωνε! Έτοιμη μου, παίζω. Σήμερα εδώ, μαζί μου, εκτός από τα αδέλφια μου και τους φίλους μου, είναι και η σύζυγός μου η Άλκηστη, που παρόλο τα δύσκολα που περνάει λόγω της επιλογής της να είμαστε παντρεμένες, παρόλα αυτά είναι σήμερα εδώ και με στηρίζει και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γενικά το οικογενειακό μου κλίμα είναι αρκετά φορτισμένο, οπότε συγκινούμε όταν δικοί μου άνθρωποι με στηρίζουν. Αυτή την ποδιά θέλω να την πάρω για τη μαγειρική και για το βιγκανισμό. Παράλληλα όμως θέλω να δείξω προς τα έξω πως είναι σήμερα να είσαι παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα και επιτέλους η κοινωνία πρέπει να αρχίσει να το βλέπει αυτό ξεκάθαρο ότι υπάρχει και να μην συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα δώσω την ψυχή μου για να κερδίσω σήμερα αυτή την ποδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γεωργίου Ντέμι. Ήρθα εδώ να σας μαγειρέψω μια γαλλική κρεμμυδόσουπα σε μια vegan δική μου εκδοχή. Είσαι vegan? Μάλιστα. Πόσο καιρό, από πότε? 5 χρόνια είμαι vegan και τα τελευταία 3 διατηρώ και εστιατόριο με vegan μαγειρική. Α, πότε και για ποιο λόγο, όχι ότι χρειάζεται κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αν υπάρχει λόγος, για τον οποίο αποφάσισες να γίνεις vegan. Ξεκίνησα από μια διατροφική αλλεργία της συντρόφου μου και αναγκαζόμασταν να μαγειρεύουμε vegan για κάποιο καιρό. Και αργότερα διαπίστωσα διάφορα πράγματα σε σχέση με την ηθική. Οπότε ήρθε λίγο αυτό και κάθισε στην ψυχή μου. Και έδεσε. Έδεσε. Μάλιστα. Και η σύντροφος είναι και αυτή του χώρου. Ναι. Έχουμε μαζί το εστιατόριο. Ξέρεις που λένε ότι δεν είναι πολύ καλό με τον άνθρωπό σου να είσαι στους ίδιους χώρους για πάρα πολλή ώρα. Πρέπει να σου λείψει και λίγο το βράδυ που θα γυρίσει σπίτι. Χωρίζουμε βάρδια στο μαγαζί σίγουρα. Α, αποφεύγεται η μία την άλλη. Όσο. Ψέματα δεν μπορώ να πω. Εμείς έχουμε κάνει διάφορα. Έχουμε καταφέρει να χωρίσουμε μέχρι και. Ο καναπές είναι για τα προσωπικά, το τραπέζι είναι για τα επαγγελματικά. Είναι πολύ πετυχημένο πάντως όλο. Αν έχεις θέληση και ειδικά αν αγαπάς και αν. Όλο αυτό πετυχαίνει μια χαρά. Λοιπόν, τι αντικαθιστάς με τι? Αντί για βούτυρο χρησιμοποιώ βούτυρο κάσιους. Αντί για ζωμό από κρέας χρησιμοποιώ ζωμό από μανιτάρια σιτάκε. Και έχω φτιάξει και μια δική μου μοτσαρέλα, τη λέω. Από κάσιους. Από κάσιους. Ναι. Θα τη δοκιμάσουμε τώρα σήμερα. Μάλιστα. Τέλεια. Έχουμε μια τάση εμείς οι vegan να ονοματίζουμε τυριά και διάφορα πράγματα, οπότε για να δούμε. Πέρα από μαγειρική, τι άλλο? Μ' αρέσουν πολύ όλα αυτά τα extreme sports, όσο μπορώ να κάνω, κάνω. Παλιότερα έχω ασχοληθεί αρκετά με το gaming. Gaming. Ναι, έχω παίξει διάφορα, διάφορα. Ένα ήταν. Ποιο? First person shooting game, ήταν το Counter-Strike. Α, και ήσουν καλή σε αυτό? Ήμουνα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ελληνικό επίπεδο. Στις γυναίκες σχεδόν η πρώτη, για να μην πω η πρώτη, δεν μου αρέσει να τα λέω έτσι. Και στους άντρες ήμουν στη δεκάδα. Νομίζω ότι ήταν το πιο δημοφιλές παιχνίδι την εποχή που είχαν ξεκινήσει και τα ίντερνετ καφέ. Ναι. Και μιλάμε ότι ξημεροβραδιαζόμασταν εκεί. Χανόντουσαν παιδιά εκεί πέρα και τα ψάχναν οι γονείς. Εγώ δεν ήμουν ποτέ καλός με αυτά. Ποτέ. Ανήκα σε αυτούς τους καμένους που ανέφερε ο κύριος Κουτσόπουλος μέχρι το κόκαλο. Έχεις κερδίσει και χρηματικά επαθλά, ναι, σε διαγωνισμούς. Ναι, ναι. Έχω πάει και στη Γαλλία σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Συγγνώμη, ποιο ήταν το όνομά σου, ποιο είναι το όνομά σου? Velocity. Έλα ρε. Είσαι πυροβόλαγε στην πίστα. Εντάξει, δεν ήμουν καλός, αλλά το ξέρω το όνομα. Για καιρό ντρεπόμουν γι' αυτό. Γιατί εγώ το βρίσκω πολύ cool. Και πολύ σεξι. Μου άρεσε πολύ που ξέραν το Velocity. Για χρόνια το έκρυβα. Εγώ πάντως ήρθα σε μαγειρικό διαγωνισμό. Δεν περίμενα να παίζουν όλοι Counter-Strike εδώ που ήρθα. Πόσα χρόνια έχασες σε εισαγωγικά? Πέντε.
Πέντε ολόκληρα χρόνια δεν έκανες τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν έκανα τίποτα άλλο. Έκανα. Έτρωγες και κοιμόσουν. Έτρωγα και έπαιζα. Εμπλούτησα τους γευστικούς μου κάλικες για να καταφέρω να είμαι εδώ σήμερα να σας παρουσιάσω αυτό το όμορφο πιάτο. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι έχασα πέντε χρόνια από τη ζωή μου. Το gaming με έχει κάνει να έχω φοβερά.